Πάμε στο Skype. Έχουμε μαζί μας τον πρώην πρόεδρο του Σωματείου της Ομόνιας, τον Λόρη τον Κυριάκου. Κύριε Κυριάκου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα Πανίκο. Καλησπέρα Πανίκο. Καλησπέρα Μίλα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Λέξαμε πολύ πανίκι εδώ. Ναι. Λοιπόν, πώς είδατε την Ομόνια σήμερα, ένα πρώτο σχόλιο? Εντάξει, έκαμε αρκετές αλλαγές ο κύριος Λενών. Αυτό που θέλει να δει στο πρωτάθλημα, όσα παιχνίδια μείναν, είναι πιστεύω να δει όλους τους ποδοσφαιριστές. Για να έχει άποψη στο τέλος της σεζόν, ποιος μένει, ποιος φεύγει, που χρειάζεται ενίσχυση η ομάδα. Είχε 8-9 αλλαγές σήμερα, οπότε πιστεύω ότι αυτός ήταν ο λόγος. Ωραία. Πάμε να δούμε, κύριε Κυριάκου, με εικόνα πλέον τι έγινε στο ΓΑΣΥΠΗ. Σε περίπου 1,5 λεπτό θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Ομόνια, κύριε Κυριάκου, επιστρέφουμε στην κουβέντα μαζί σας. Σήμερα το διαχειρίστηκε όπως έπρεπε το παιχνίδι. Έβαλε και τους νεαρούς προς το τέλος, τον Λοΐζου που έδωσε άλλη πνοή. Τον γκολ το έβαλε ο Κακουλής. Είδαμε τον Κυριακίδη να είναι και πάλι πάρα πολύ καλός στη χρησιμοποίησή του. Είδαμε τον Χαραλάμπο, τον Χαραλάμπους. Είδαμε τον νεαρό, τον Χρήστου. Ποδοσφαιριστές οι οποίοι υπάρχουν στο ρόστερ της Ομόνιας και τους αξίζουν ευκαιρίες. Εδώ νομίζω ότι πρέπει να πιστώσουμε τον κύριο Μπέρκ. Σωστά. Διότι είναι αυτός ο οποίος έχει προωθήσει όλους αυτούς τους νεαρούς. Είναι ίσως ο μοναδικός από ό,τι θυμάμαι στην Ομόνια που έχει προωθήσει τόσους πολλούς σφαιριστές. Και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο ο κύριος Μπέρκ πρέπει να το πιστώσουμε. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά το παιχνίδι, δεν θα έλεγα ότι ήταν ένα παιχνίδι που αξίζει μεγάλης κριτικής. Ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο, όπως έχω πει, ο κύριος Λένων έθελε να δει τους ποδοσφαιριστές, έθελε όμως και από την άλλη την νίκη για ζήτημα κοήτρου, να μείνει η ομάδα στην πρώτη θέση του δεύτερου ομίλου. Και πιστεύω ότι θα δούμε μια πολύ διαφορετική Ομόνια, όπως την είδαμε και με την ΑΕΛ, στο επόμενο παιχνίδι του κυπέλλου. Στο παιχνίδι με την ΑΕΛ έκανε την καλύτερη της εμφάνιση η Ομόνια στη φετινή χρονιά. Εντάξει, ήταν μια αρκετά καλή εμφάνιση. Πήραμε αυτόν το οποίο ζητούσαμε, πιέσαμε την ΑΕΛ, θα μπορούσαμε να πετύχουμε τέρμαν ή τέρματα. Σημασία έχει ότι πήραμε την πρόκριση, ο κόσμος έφυγε ικανοποιημένος, ευχαριστημένος τόσο από την πρόκριση όσο και από την εμφάνιση της ομάδας. Έχει στείλει μηνύματα η ομάδα ότι ναι, μπορεί να κατακτήσει το κύπελλο και περιμένουμε τώρα την Τρίτη να δούμε την κλήρωση με ποια ομάδα θα έχουμε απέναντι μας. Θέλω να αλλάξω λίγο την κουβέντα, επειδή έγινα πάρα πολλά το τελευταίο διάστημα, κύριε Κυριάκου, στα θέματα διαιτησίας και όλα αυτά, πήγε το θέμα στην Εκτελεστική Επιτροπή. Ποια είναι η γνώμη σας με τις αποφάσεις Μάζιτς? Εντάξει, για μένα είχαν έρθει εκείνες οι αποφάσεις μετά το που τελείωσε το παιχνίδι του ΑΠΟΕΛ. Ήταν κάτι το οποίο έπρεπε να περιμένει λίγο χρόνο, μερικές μέρες, να συνεννοηθεί, θα έλεγα, προηγουμένως με τα σωματεία και μετά να βγάλει τις οποιασδήποτε ανακοινώσεις. Το ότι η διαιτησία υστερεί, νομίζω το ξέρουμε όλοι, το βλέπουμε. Το ότι θέλει βοήθεια αρκετή η διαιτησία είναι δεδομένο. Το ότι αρχίσαν και έρχονται ξένοι διαιτητές είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει και τους Κύπριους διαιτητές. Πρέπει να γίνει αρκετή δουλειά στον χώρο της διαιτησίας, πρέπει να έρθουν πάνω νεαροί διαιτητές, ούτως ώστε σιγά σιγά να μπορεί η κυπριακή διαιτησία να σταθεί ίδια στα πόδια της. Πώς βλέπετε την φετινή Ομόνια, κύριε Κυριάκου? Περιμένατε αυτή την πορεία της Ομόνιας στη φετινή χρονιά? Και πού πιστεύετε ότι πήγε κάτι λάθος? Οπωσδήποτε δεν είναι η πορεία που περιμέναμε. Η ομάδα η οποία πέρσι κατέκτησε το πρωτάθλημα, περιμέναμε ότι θα είναι πολύ διαφορετική. Βεβαίως φάνηκε από την αρχή, από όταν ξεκινήσαμε τις υποχρεώσεις στην Ευρώπη, φάνηκε ότι είχαμε αδυναμίες. Τώρα
το τι έχει φταίξει, υπάρχουν οι ειδικοί που θα τα αναλύσουν στο τέλος της χρονιάς και θα πουν πιο ειδικά. Εγώ, βλέποντας την Ομόνια σαν φίλαθλος πλέον, παρακολουθώντας την από την Κερκίδα, θα έλεγα ότι δεν έχει γίνει ένα λάθος για να φτάσουν εδώ που φτάσαμε, έχουν γίνει αρκετά. Και ο καθένας έχει το μερίδιο ευθύνης του για να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε. Όπως έχω πει, στο τέλος της χρονιάς τελειώνει σε ένα μήνα το πρωτάθλημα, τελειώνει το κύπελλο, θα καθίσουν κάτω, θα δουν τα λάθη να τα διορθώσουν. Οπωσδήποτε η Ομόνια πρέπει να ενισχυθεί στην καινούργια χρονιά για να μπορέσει να επανέλθει εκεί που πρέπει να είναι. Να υποψιαστώ ότι η Ομόνια θέλει τον εθνικό απέναντί της στην ημιτελική φάση. Γιατί οι άλλες οι ομάδες ποιο θέλουν. Εσάς έχω μπροστά μου, εσάς ρωτάω κύριε Κυριάκο. Νομίζω ότι όλες οι ομάδες θέλουν τον εθνικό, οι τρεις, τόσο η Ανόρθωση όσο και η ΑΕΚ. Εντάξει, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο πανίκο, γενικά στη ζωή, ό,τι και να κάνεις θέλεις και την τύχη. Ναι, από τις τέσσερις ομάδες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε αυτήν τη φάση του κυπέλλου, ο εθνικός δείχνει ότι είναι η πιο αδύνατη ομάδα. Και ναι, οπωσδήποτε θα θέλαμε να μας ευνοήσει η τύχη για να μπορέσουμε να φτάσουμε στον τελικό. Διότι έτσι όπως έχουν έτσι όπως έχει εξελιχθεί η χρονιά, το μόνο που μας έχει απομείνει και για σκοπούς Ευρώπης αλλά και γοήτρου είναι η κατάκτηση του κυπέλλου. Ο Λόρης ο Κυριάκου τον εθνικό άγνας θέλει, έτσι. Βεβαίως. Και ελπίζω. Και ελπίζω, μάλιστα. Κύριε Κυριάκου, ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα? Εντάξει, να πούμε ότι τελειώνοντας η σημερινή αγωνιστική για μένα έχει ξεκαθαρίσει, μπορεί να είναι λίγο ρίσκο, αλλά θα το πω, έχει ξεκαθαρίσει καταρχή η διαβάθμιση, οι δύο ομάδες οι οποίες θα πέσουν για μένα είναι ο Εθνικός και η ΠΑΕΚ. Σε το άλλο το οποίο έχει ξεκαθαρίσει για μένα είναι ότι οι δύο ομάδες που είναι μπροστά, ο Απόλλωνας και το ΑΠΟΕΛ, για μένα έχει ξεκαθαρίσει ότι αυτές οι δύο ομάδες θα είναι στο Champions League. Από εκεί και πέρα, το ποιο θα πάρει το πρωτάθλημα, εγώ δεν αντιλαμβάνεσαι, είναι ρίσκο τώρα να πούμε κάτι. Για μένα το πρωτάθλημα θα κριθεί στο παιχνίδι Απόλλωνας ΑΠΟΕΛ. Ό,τι και να γίνει την ερχόμενη αγωνιστική, όποιος κερδίσει, όποιος χάσει, και οι δύο ομάδες θα έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν μέσα στο τσίριον τον τίτλο. Εκείνος ο οποίος εκείνη την ημέρα καταφέρει και κερδίσει, πιστεύω πλέον θα είναι και ο πρωταθλητής. Συμφωνείτε με τον Μίλαν Τράικοβιτς και ο Μίλαν αυτό είπε πριν από λίγο, ότι στο ντέρμπι, στο τσίριο στάδιο ανάμεσα σε Απόλλωνα και ΑΠΟΕΛ, εκεί θα κριθεί το πρωτάθλημα. Ναι, και όπως έχω πει, Πανίκο, ανεξαρτήτως των αποτελεσμάτων της επόμενης αγωνιστικής, όποιος κερδίσει, όποιος χάσει την επόμενη αγωνιστική, θα δικαιούται ακόμη ένα παιχνίδι και αυτό θα είναι το μεγάλο παιχνίδι στο τσίριο. Μάλιστα. Γιατρέ, ο τελικός του Champions League είναι στο Παρίσι, θα πάτε? Καταρχήν να πω ότι λυπούμε που λόγω των καταστάσεων που άλλαξε. Έχει σκοπιμότητα αυτή η ερώτηση. Ο γιατρός έχανε τελικό του Champions League. Έχανε τελικό του Champions League. Δεν ξέρω πώς βρίσκει τα εισιτήρια. Έχανε τελικό του Champions League. Ναι, γιατρέ μου. Είναι σωστό αυτό που λέει ο Πανίκος. Εδώ και πολλά χρόνια μαζί με τον γιο μου είμαστε παγκόσμιοι. Όπως άρχισα να λέω, θα ήθελα να ήταν στην Αγία Μετρούπολη. Είναι μια πανέμορφη πόλη και είναι και οι λευκές νύχτες τώρα στην Αγία Μετρούπολη. Τες έχω ζήσει εκεί και είναι κάτι άλλο να το βλέπεις, άλλο να το περιγράφεις. Εντάξει, θα πάμε στο Παρίσι τώρα. Να πάμε. Εντάξει. Θα είμαστε εκεί μαζί με τον γιο μου. Και εντάξει, η ομάδα μας που είναι η United, όχι μόνο δεν κατάφερε, αλλά ας μην ανοίξουμε αυτό το κεφάλαιο. Άστο, γιατρέ. Εντάξει, προσωπικά θεωρώ ότι θα είναι δύο αγγλικές ομάδες στο τελικό. Manchester City, Liverpool βλέπετε. Μάλιστα. Αυτό και από μένα. Ευχαριστούμε πολύ, γιατρέ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Καλό σας βράδυ.